Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Σήμερα λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα για τα δέσποτα, 4 Απριλίου. Και η πρώτη πανελλήνια σχολική ημέρα φιλοζωίας. Δεν έχει ξανασυμβεί. Α, μπράβο, δεν το ήξερα. Είναι η πρώτη φορά που θεσμοθετήθηκε επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας η σημερινή ημέρα σαν σχολική ημέρα φιλοζωίας. Μετά από από τη συνεργασία με τον κύριο Σπύρο Δουκάκη, που είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου, εκμεέψαμε αυτή την εγκύκλιο, την απόφαση, και πλέον από το 2024 θα εορτάζεται κάθε χρόνο σαν σχολική ημέρα φιλοζωίας η 4 Απριλίου. Αυτό είναι καλό, γιατί περνάει πάρα πολλά μηνύματα. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό για μας. Διότι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της γνώσης και της ενημέρωσης των παιδιών μέσα στα σχολεία μειώνεται η ίδια η βαναυσότητα της ανθρώπινης φυλής απέναντι σε οποιοδήποτε ένδυο όν. Περνάνε αξίες ζωής μέσα από την εκπαίδευση, που πραγματικά είναι τόσο σημαντική, γιατί αλλάζουν, μόνο έτσι αλλάζουν, μέσα από την παιδεία αλλάζουν οι κοινωνίες. Με αρρωγή βέβαια των επιστημονικών πορισμάτων αποδεικνύεται ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με ζώα συντροφιάς ιδιαίτερα αναπτύσσουν μια πιο ολοκληρωμένη και υγιή προσωπικότητα και χαρακτηρίζονται από αισθήματα υλοβοήθειας και αλληλεγγύης που τόσο πολύ έχουμε σήμερα ανάγκη με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί η ζωή μας. Πρέπει να μάθουμε να νοιαζόμαστε για αυτούς που μας χρειάζονται μέσα από τη διαδικασία αυτή. Είναι η βάση αυτή, δηλαδή το αδέσποτο, το ζώο συντροφιάς, το κάθε ζώο που έχει ανάγκη τον άνθρωπο, είναι σημαντικό να έρθει κοντά και μέσα από την παιδεία και μέσα από την εκπαίδευση, ώστε να μας μάθει τον τρόπο που θα είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, να μάθουμε να νοιαζόμαστε για αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Φαντάζομαι ότι δεν στέλνετε ωστόσο μόνο εσείς μηνύματα, αλλά παίρνετε και εσείς μηνύματα από τα ίδια τα παιδιά και τις δράσεις σας μέσα από τα σχολεία, έτσι δεν είναι? Είναι έτσι. Σκεφτείτε ότι στο Ηράκλειο έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 10.000 παιδιά μπαίνοντας στις αίθουσες, με έγκριση βέβαια του Υπουργείου πάντα. Αλλά φέτος με αυτή την πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, δεν το περιμέναμε στο δίκτυο φιλοζωικών σχολείων ότι θα συμμετέχουν 1.324 σχολεία. Δεν το πιστεύαμε αυτό. Πιστεύαμε 400 μέχρι εκεί που θα αντέχαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι 9 παρά 20. Στις 11 ξεκινάει το σεμινάριο από τους εκπαιδευτικούς της ομάδας παιδείας της PFPO για 1.300 σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, λύκεια και γυμνάσια, με διαφορετικούς βέβαια εκπαιδευτικούς στο σύστημα τηλεδιάσκεψης, και θα λάβουν μέρος. Αν λέμε για 1.300 παιδιά, σχολεία, φανταστείτε πόσα παιδιά θα ακούσουν αυτή τη σημερινή ανάλυση αλληλεγγύης και συνεργασίας για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα. Φιλοζωικό δίκτυο από την Πανελλήνια Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Ακριβώς. Έχουμε δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο φιλοζωικών σχολείων. Είναι τώρα περίπου 4 μήνες, πέντε, που έχει θεσμοθετηθεί από την PFPO αυτό, την ομοσπονδία μας, και κάναμε επαφή με το Υπουργείο και με τα σχολεία, τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαιδεύσεις, και δεν το πιστεύουμε πώς ανταποκρίθηκαν, σε σχέση βέβαια και με το αποτέλεσμα του Προέδρου πήρε εκμέψη αυτή την απόφαση από το Υπουργείο για την θεσμοθέτηση της Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας σήμερα. Οπότε όλα αυτά συνδυαστικά έφεραν το αποτέλεσμα, και σε λίγο ξεκινάει η εκπαίδευση για μία διδακτική ώρα σε, φαντάζομαι, χιλιάδες παιδιά. Γιατί αν είναι 1.300 τα σχολεία, πόσα παιδιά μαζεύονται από αυτά. Άρα κυρία Γουστουλάκη, δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχει ελπίδα για το αύριο των παιδιών μας, και μαζί με το αύριο των παιδιών μας, για όσους προλάβουμε και για εκείνους που θα είναι μαζί με τα παιδιά, τους γονείς, υπάρχει ένα καλύτερο αύριο, έτσι δεν είναι? Αυτό μας δίνει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Η εκπαίδευση
Η εκπαίδευση μέσα από τα σχολεία είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να αλλάξει η κοινωνία σε σχέση με το νιάξιμο στον αδύναμο. Αυτό είναι το σημαντικό. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου, λέει, οι πρόσφατες θεωρίες βιοηθικίες συγκλίνουν στην αναγκαιότητα της απομάκρυσης από τον ανθρωποκεντρισμό και τονίζουν τη σημασία της εκτίμησης της ζωής όλων των όντων, αναγνωρίζοντας την εγγενή αξία τους. Δεν είναι πράγματα τα ζώα. Δεν είναι πράγματα, είναι δημιουργήματα του Θεού, εάν το πάρουμε και θρησκοληπτικά, δεν ξέρω πώς θα το πω. Πρέπει να υπολογίζουμε σε αυτό που είναι δίπλα μας, που είναι αδύναμος και που θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος, ένα ζώο, ένα οποιοδήποτε έμβιο. Ξεκινάνε από εκεί οι φιλοσοφίες και οι κοινωνίες να αλλάζουν όταν δούμε πραγματικά αυτή την εικόνα της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα και είμαστε, σας λέω, αυτή τη φορά αισιόδοξοι ακριβώς επειδή έχουμε αυτή την απόφαση και από το ίδιο το Υπουργείο. Κυρία Χουστουλάκη, εγώ θέλω να μείνω λίγο και στο σήμερα και να ρωτήσω, γιατί το σήμερα έτσι όπως εξελίσσεται και το αύριο έτσι όπως υπολογίζεται και με τις ελπίδες που υπάρχουν και με τις δράσεις που γίνονται, είναι το αισιόδοξο. Εμείς σήμερα τι συμπεριφορά έχουμε, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων. Αυξάνουμε τον πληθυσμό ή περιορίζουμε τον πληθυσμό, γιατί ο αγώνας σας είναι καθημερινός. Δυστυχώς ο πληθυσμός αυξάνεται, το βλέπουμε από το πρακτικό μέρος της υπόθεσης. Βλέπουμε τους εθελοντές που έχουν γεμίσει τα σπίτια τους από ζώα τα οποία έχουν ανάγκη, είτε άρρωστα είτε σε ανάρρωση, είτε ζώα που πρέπει να, που είναι μωρά και τα έχουν παρατήσει στον δρόμο κάποιοι ανεύθυνοι ιδιοκτήτες. Βλέπουμε το κοινοκομείο Ηρακλείου, ακόμα και τους υπόλοιπους δήμους που έχουν προγράμματα μέσω ιδιωτών κτηνιάτρων, ότι είναι, η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη πλέον, διότι δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Προφανώς παλαιότερα είχαν άλλες τακτικές οι άνθρωποι, προφανώς τα σκότωναν τα ζώα, δεν τα άφηναν να βγαίνουν στον δρόμο. Τώρα λίγο τα μεγαλώνουν τα κουτάβια στο σκυλί που έχουν μεγαλώσει, στη γάτα που έχουν στο σπίτι τους, και μετά τα πετάνε στον δρόμο. Οπότε αυτή η αύξηση είναι εξαιτίας αυτής της τακτικής. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει αυτό. Είναι βέβαια και οι φιλόζωοι, οι εθελοντές που έχουν αυξηθεί. Είναι οι άνθρωποι που οι παραπάνω που νοιάζονται, που δεν γυρίζουν πια την πλάτη και βοηθούν όλα αυτά τα ζώα που είναι στον δρόμο. Οπότε όλο αυτό βαραίνει και μεγαλώνει τον όγκο της ανάγκης περίθαλψης και στήριξης αυτών των ζώων που είναι στον δρόμο, των αδεσπότων. Και όχι μόνο βέβαια. Θεωρώ ότι επειδή ίσως έχει αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου και των ανθρώπων, ίσως γι' αυτό υπάρχουν περισσότερα στο δρόμο, επειδή δεν τα έχουν σκοτώσει, δεν τα έχουν πνίξει, δεν τα έχουν θάψει, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο φανταζόμαστε. Είναι τραγικό βέβαια, γιατί περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται και ενδιαφέρονται. Είναι τραγική όμως αυτή η σκέψη. Δεν είχαμε ενδεχόμενα δέσποτα, γιατί τα σκοτώναμε, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Εγώ θα κρατήσω μόνο ένα που είπατε, ότι ενδεχόμενα να ήταν λίγο πιο περιορισμένα μέσα στα σπίτια, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν θέλω να φτάνω, δεν αφήνω τη σκέψη μου, δεν θέλω να αφήσω τη σκέψη μου να πάει εκεί. Το σκοτώνω για να προχωρήσω. Ήταν νοοτροπίες, ξέρετε, των παλιών ανθρώπων, που αυτές έχουν αλλάξει σίγουρα. Πάντως βλέπουμε αισιόδοξα όλη την εικόνα και μέσα από τα παιδιά, γιατί μπαίνοντας στις αίθουσες βλέπεις ότι τα παιδιά ασχολούνται, έχουν άλλη νοοτροπία, άσχετα από τις γιαγιάδες, τους παππούδες, τους παλιούς μπαμπάδες και μαμάδες που τα επηρεάζανε σε κάποια συνθήκη. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπεις ότι ενδιαφέρονται. Βάζουμε και τα ζώα, τα δικά μας που είναι εκπαιδευμένα μέσα στις αίθουσες, και βλέπεις την ενσυναίσθηση των παιδιών. Μπαίνουν στη θέση του ζώου, γιατί έχουμε και δύο ανάπηρα ζώα τα οποία σώσαμε μετά από τροχαίο το ένα και μετά από πυροβολισμό το άλλο. Και είναι ανάπηρα, μπαίνοντας στις αίθουσες, βλέπεις ότι τα παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο πώς θα βοηθήσουν, πώς θα μάθουν, πώς θα αξιολογήσουν περισσότερο. Δεν γυρίζουν πια την πλάτη τα παιδιά. Τα παιδιά ακούνε και πρέπει και οφείλουμε κι εμείς να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το συναίσθημά τους, διότι λένε πολλά τα παιδιά.
εμείς δεν τα ακούμε και πρέπει να αφήσουμε αυτή την έφητη τάση τους για αλληλεγγύη και για συμπαράσταση στο πιο αδύναμο, να την αφήσουμε ελεύθερη. Γιατί βλέπεις κάποιες φορές, ας πούμε, πήγα προχτές στο ταχυδρομείο και ήταν ένας μπαμπάς μπαίνοντας με το σκυλάκι που κρατούσα μέσα, μην το πλησιάσει το παιδί μου γιατί φοβάται. Δεν είναι έτσι. Επειδή φοβάται, θα πρέπει να το εξοικειώσεις για να αλλάξει νοοτροπία και να αλλάξει ψυχολογία, να είναι πιο εύκολο στην υπευθυνότητα, στην ενσυναίσθηση, στην αγάπη, στην αλληλεγγύη. Ο σεβασμός σε κάθε μορφή ζωής είναι πολύ σημαντικό μήνυμα να περάσει μέσα ακόμα και από αυτή την ιστορία των αδεσπότων και μας βοηθάει αυτό να γίνει ευκολότερα. Το μεγαλύτερο στοίχημα που τείνουμε να χάσουμε σήμερα είναι η ανταπόκριση της αρχής του ανθρωπισμού. Τα παιδιά μαθαίνουν να λύνουν σύνθετα προβλήματα. Μετατρέπονται σε... Αν δεν τα έχουμε σε επαφή με τη φύση, με τα ζώα, με το οικοσύστημα, τα κάνουμε αποστηρωμένα ρομποτάκια. Και αυτό περνάτε πολλά σαν... μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι περνάτε πολλά μηνύματα, κυρία Χουστουλάκη, σήμερα, με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων. Ο σεβασμός σε κάθε μορφή ζωής. Να μάθουμε να νοιαζόμαστε για αυτούς που μας έχουν ανάγκη, δύο σημαντικά μηνύματα, και βέβαια μαζί με την πρώτη σχολική ημέρα φιλοζωίας που από φέτος καθιερώνεται, αυτά κρατάω ως μηνύματα για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Είμαστε πάντα σε επαφή και νομίζω ότι τα λέμε πάρα πολύ συχνά και θα συνεχίσουμε να τα λέμε, κυρία Χουστουλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα.